συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στη σημερινή επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Μύθη και αλήθεια στην Οδοντιατρική» που διοργανώνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος της Κορινθίας. Η σημερινή ημερίδα είναι η πέμπτη της χρονιάς και θα ακολουθήσει και μία έκτη στις 26 Νοεμβρίου στην Κόρινθο του κινηματογράφου Ραΐου. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι ο μεγάλος αριθμός μόνο των επιστημονικών εκδηλώσεων, αλλά κυρίως και το ποιοτικό τους περιεχόμενο. Γι' αυτό απευθύναμε πρόσκληση σε εισηγητές αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού και επιστημονικού κύρους, τους οποίους ευχαριστώ θερμώς για την ανταπόκρισή τους, και πιστεύω ότι η συμμετοχή τους επιάδει την επιστημονική εγκυρότητα της ημερίδας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης της γνώσης έχουν καταστήσει την οδοντιατρική σαν μια από τις ταχύτερα εξελισσόμενες επιστήμες. Παρόλο κάποιες ενδρεωμένες πεπιθήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν και κάποιες πρακτικές συνεχίζουν να ακολουθούνται, ενώ η πραγματικότητα έχει αποδείξει είτε ότι δεν ισχύουν ή ότι είναι ξεπερασμένες. Η σημερινή ημερίδα λοιπόν φιλοδοξεί να ανατρέψει μύθους και να αναδείξει αλήθειες. Αναφέρεται ότι ο Αϊνστάιν είχε πει ότι είναι δυσκολότερο να διασπάσεις την προκατάληψη από το να διασπάσεις το άτομο. Αυτό από φιλοσοφική άποψη ίσως να είναι σωστό, διότι πάντα η αντίληψη και η νόηση ισχυρεί έναντι της ΑΕΝΑΡ μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Όμως η επιστήμη καταφέρνει να αλλάζει συνεχώς και την ανθρώπινη αντίληψη για την κόλπη. Θεωρώ ότι ο πραγματικός επιστήμονας οφείλει να θέτει σε αμφισβήτηση ιδέες και εικόνες, να υπερβαίνει δοξασίες και βεβαιότητες, να εξετάζει το πεπερασμένο του παρελθόντος, να ανακαλύπτει, να προσδιορίζει και να αναδεικνύει την ταυτότητα του παρόντος. Στο σημείο αυτό θα καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Δήμαρχο Ψιλοκάστρου, τον κύριο Δημήτρη Αδερφόπουλο, ο οποίος τιμά πάντα με την παρουσία του όσες εκδηλώσεις γίνονται στον χώρο αυτό. Κύριε Δήμαρχο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στον προάδειο χώρο του μεγάλου μας ποιητή Άγγελου Σικελιανού και να σας ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας. Βρισκόστε σε ένα Δήμο, μην είναι μικρός, αλλά πραγματικά υποδέχεται όλους με αγάπη μεγάλη και η φιλοξενία μας πραγματικά συμβαδίζει με τις αρχές αυτού του λαού. Σήμερα σίγουρα θα μιλήσετε για ένα θέμα που αφορά όλους μας, αφορά την υγεία του ανθρώπου, διότι η στοματική υγεία θεωρώ ότι είναι καθοριστική για την υπόλοιπη υγεία του ανθρώπου. Είναι βέβαιο ότι σε μια περίοδο που τα πάντα είναι δύσκολα, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας είναι πάρα πολύ άσχημη, οι άνθρωποι σιγά σιγά αναιρούν τη σωματική υγεία, με άνθρωποι δυστυχώς να κάνουν το αντίθετο. Εύχομαι να είστε καλά, να προσφέρετε τις υπηρεσίες της πραγματικά πολύτιμης που προσφέρετε στον κόσμο μας και εύχομαι όλα να πάνε καλά σε αυτή την ημερίδα που έχουμε σήμερα. Της Κορινθίας, που με έναν πολύ ικανό πρόεδρο, τον οποίο τον καταστούμε, έχει προσπαθήσει να ενημερώνει συνεχώς όλους σας για τις καινούργιες εξελίξεις επάνω στον τομέα σας. Να είστε καλά. Καλώς το βήμα του κύριο Καλαπίδα για ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε τυχεροί όσοι ζείτε εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο, στον οποίο για εμάς τους Μακεδόνες
στην αρχαία Σικιώνα, ο τύραννος εποχής Κλισθένης, δεν είναι πολύ γνωστό ότι είχε αναπτύξει την μαρμαροτεχνία σε υψηλότατο βαθμό. Οι καλύτεροι γλύπτες, οι οποίοι δουλεύανε για τα αρχαία θαύματα της αρχαιότητας, τα μαρμάρια γλυπτά, ήταν από τη Σικιώνα. Και αν θέλετε, αυτοί ήταν οι οποίοι πήγανε στην αναστήλωση του μαντίου των Δελφών, το οποίο είχε καεί, και βρήκαν ευκαιρία οι Αλκμεονίδες, που τους είχε διώξει ο Πισίστρατος από την Αθήνα, να δώσουν λεφτά για να γίνει από μάρμαρο πεντελικό, με τη βοήθεια των Σικιώνιων γλυπτών. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι από αυτόν τον τόπο βγήκε ο Μέγας Κλισθένης, ο μετακομιστής, ο Δημοκράτης των Αθηνών, και βέβαια ο Δυσέγγονος της Αγαρίστης, της κόρης του Κλισθένη του πρώτου, η μητέρα του Περικλήτου Αθηναίου. Τι θέλω λοιπόν να πω. Για μας όλους που ερχόμαστε εδώ και έχουμε τον τίτλο του Ακαδημαϊκού, είναι ιδιαίτερη τιμή, είναι χαρά και είναι, θα λέγαμε, εφαρτήριο για να γίνουμε καλύτεροι, γνωρίζοντας όλο αυτό το αρχαίο κλέος. Δεν πρέπει να παραλείψω όμως να πω ότι οι μερίδες στην κορυφία έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Την αδιάκοπη, θα λέγαμε, ανησυχία την επιστημονική του Προέδρου, του φίλου μου του Νόντα, ο οποίος κάθε φορά μας βάζει ένα επιστημονικό ερώτημα και μας βάζει και τρέχουμε με την καλή έννοια. Δηλαδή, μας συντριγκάρει να αναβληθήσουμε στις γνώσεις μας και σε ό,τι γραμματεία υπάρχει, για να δώσουμε κάτι καινούργιο. Και ένα από τα συνέδρια, παλιότερα είχε γίνει το «Είναι και το φαίνεστε», τώρα είναι αυτό που πραγματικά και εμένα με εξέπληξε, θα λέγαμε, ευχάριστα, η ανασκόπηση των μύθων και ποια είναι η αλήθεια. Βέβαια, πολλές φορές την αλήθεια δεν μπορούμε να την βρούμε, αλλά ακόμη και η αναζήτησή μας κάνει καλύτερους. Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό. Τελευταία, η Samsung, αυτός ο κολεσσός, ο κορεατικός, έπαθε ζημιά πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί τα κινητά τους αναφλεγόντουσαν και αυτό τους οδήγησε στο να πάρουν όλη τη σειρά και να την ανασκευάσουν. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη μας, πρέπει να αναλογιζόμαστε κάθε φορά αυτό που κάνουμε στους ασθενείς μας ήταν το σωστό, και έτσι θα κερδίσουμε το στίχημα που διαρκώς γίνεται εντονότερο στην κρίση. Τι ζητάει ο λαός? Ποιότητα πάνω απ' όλα. Με την ποιότητα θα κερδίσουμε την κρίση. Ξέρω ότι χυμαζόμαστε όλοι, αλλά εδώ θα δώσουμε απαντήσεις που όταν πάμε τη Δευτέρα στα ιατρία μας θα μας βοηθήσουν όλους. Ακόμη και εμάς που διδάσκουμε να γίνουμε καλύτεροι.